Έτοιμος ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, επαγγελματίας 100%. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, κύριε Ζαγόνα, τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Σε πολύ καλή κατάσταση. Μπράβο. Να ξεκινήσει πάλι μπράβο το πρωτάθλημα. Να έρθει ο Πάμπλος στην Τούμπα για να έχουμε να συζητάμε κανένα μήνα. Γιατί συζητάμε ένα μήνα πάρει το Πάμπλος Τούμπα, τι θα γίνει? Γιατί θα κερδίσει ο δοστρωτήρας, ο Πασεραϊκός, η Πασεραϊκάρα. Θα κάνει ένα 0-4 και να, γεια σας. Εντάξει, ένα θα βάλει ο ΠΑΟΚ. 1-4 δηλαδή. 1-4, ναι. Το έχεις σίγουρο να το παίξουμε γιατί δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της ζωής. Κάρφωσέ το, βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Πούλημα και φάγωμα. Είναι η κορυφαία τάκα όλων των εποχών. Λοιπόν, πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, είναι η κορυφαία τάκα όλων των εποχών. Όχι, άμα το αναλύσεις, αν πας τώρα δεν θα χωρίς να μιλάς μαζί μου, το βράδυ αραχτός εσύ και θα σκεφτείς αυτό. Πούλημα και φάγωμα. Ούτε να έχεις αυτό να πει 3 η ώρα να σε παίρνει ο Ζαγόρας, σου ζαλίζει τον έρωτα, ούτε να πηγαίνεις στην Κοσμοτέ, ούτε να πηγαίνεις να παίρνεις το ένα αεροπλάνο, να πηγαίνεις στο άλλο και γεια σας. Ναι. Λες να τα πουλήσω όλα αυτά που δεν έχω έγκαιρα να τα φάω. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, μου το είπε ένας φίλος μου πρόσφατα, ας πούμε, και αυτός έχει πολλά να πουλήσει. Λέω κι εγώ. Ναι. Έχω ένα χωράφι στο χωριό. Πόσο θα πιάσει. Ναι. Και εγώ, ναι, κάτι τέτοια. Ναι, ούτε ξέρω που είναι και τα λοιπά. Ούτε εγώ. Όχι, εγώ και πολλά να έχω, σπίτι δικό μου δεν θα πάρω ποτέ. Ναι. Ποτέ. Εδώ καλά τώρα που μιλάμε, ούτε αυτοκίνητο δεν έχω. Μελίζινγκ είναι. Κανονικά ούτε αυτοκίνητο πρέπει να πάρεις. Όχι, ούτε αυτοκίνητο θα πάρω δικό μου. Τίποτα. Ναι, θα το αλλάζω κάθε 6 μήνες. Έτσι κι αλλιώς εγώ... Κάθε τόσο θέλω να αλλάζω. Άντε, ένα χρόνο το πολύ. Κάθε τόσο. Ναι. Θα φτιάχνει, θα βαριέσει το ένα, θα πηγαίνει στο άλλο. Εντάξει. Okay. Πούλημα και φάγωμα. Πούλημα και φάγωμα. Είναι πολύ μεγάλη ατάκα. Κορυφαία. Λοιπόν, ας πούμε, τώρα πριν από λίγο συζητούσαμε για το σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι, έχει καμιά είδηση βόμβα από την Αθήνα να κάνω στην άκρη και να την πει εσύ. Όχι, πες τη δικιά σου. Δεν έχει, όχι. Οι δικές μου βόμβες τελειώσανε. Τελειώσανε. Κοίταξε, γουστάρω να ακούσω μια ανάλυση. Ανάλυση, τέλος πάντων, μια τοποθέτηση από τον Μιχάλη τον Τζόχο για το έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια και πρωταγωνιστούν ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης. Με Αστέρα Τρίπολης, με τηλεοράσεις, με ενέργειες, με σήμερα παρουσίαση με τον Παναθηναϊκό δίπλα, άκτορ κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί μεγάλωσαν επιχειρηματικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Κυρίως έκαναν δουλειές όταν ξεκίνησαν και πήγαν στον Αστέρα Τρίπολης τώρα πολλά χρόνια πίσω. Πώς είναι καμιά 15 ετία στον Αστέρα? Τόσο το έχω στο μυαλό μου κι εγώ. Τόσο το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή 15 ετία πάμε στο 2005. Τέλος πάντων, αρχές του 2000, ας το πούμε χοντρικά. Ναι, εκεί. Ήταν επιχειρηματικά μεγέθη. Που κυρίως ασχολούνταν με πράγματα στο εξωτερικό, λιγότερο στην Ελλάδα, αλλά όχι του Βεληνικούς που είναι τώρα. Τώρα είναι πραγματικά πολύ ισχυρά επιχειρηματικά μεγέθη, με τις επενδύσεις που κάνουν στις δουλειές που είχαν στο εξωτερικό να πηγαίνουν τρένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι οικονομικοί συντάκτες, το πορτφόλιό τους πια είναι πανίσχυρο. Και η αλήθεια είναι ότι και οι επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία σε πολλά επίπεδα είναι μεγάλες, όπως είπες και στα μίντια, και δεν είναι μόνο το Action 24. Αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν να επενδύσουν στα μίντια, ακόμη και σε mainstream, εντελώς μίντια, δηλαδή δοκίμασαν να πάρουν το πρώτο θέμα, έφτασαν μια ανάσα από το να πάρουν το πρώτο θέμα. Α, ναι, μισθοσελίδα, ναι. Ναι, ναι. Και όλη την εταιρεία. Μιλάμε για τη νούμερο ένα ιστοσελίδα... πώς το λένε, ενημερωτική ποικίλης ενημέρωσης, ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με πολύ υψηλό αντίτιμο. Οι συζητήσεις ήταν για ένα ποσό πάνω κάτω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέει, φίλε? Γενικά σου έλεγα πριν χρόνια να φτιάξουμε site. Τώρα θα είχαμε να πουλήσουμε να φάμε, που λες και εσύ. Πουλά το και φάτα. Ναι, βέβαια, φίλε, βέβαια. Τώρα κάτσε και φάτα. Ναι.
Λοιπόν, δραστηριοποιούνται πολύ σε διάφορους τομείς επιχειρηματικά. Το Action 24 θα προσπαθήσουν να το κάνουν και επαναλαβικής εμβέλειας. Απομένει μια άδεια σε εκκρεμότητα, γιατί δεν είναι επαναλαβικής εμβέλειας, θυμίζω. Απομένει μια άδεια σε εκκρεμότητα προς αγορά mm-hmm. και θέλουν να είναι αυτοί οι επόμενοι μεγάλοι παίχτες. Γενικά δεν επενδύουν μόνο στα media. Στα media το ξέρουμε καλύτερα εμείς, γιατί ασχολούμαστε γύρω-γύρω σε αυτό το χώρο. Και συνεχίζουν να ψάχνουν να βρουν να αγοράσουν πράγματα στα media ή να ανοίξουν καινούργια πράγματα. Και θα ανοίξουν και καινούργια πράγματα και θα αγοράσουν και πράγματα. Αλλά γενικά το επίπεδο της έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν είναι πιο αναγνωρίσιμοι επιχειρηματίες όπως ήταν όταν μπήκαν στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα είναι δύο από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Έχει αλλάξει πολύ το status τους, το επίπεδο τους. Πολύ. Και τον Αστέρα λες ότι τον έχουν βάλει λίγο στην άκρη. Στον Αστέρα θα σου πω ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει μεγάλο νόημα η επένδυση στον Αστέρα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί ό,τι και αν έκαναν, τον έβγαλαν Ευρώπη, τον έβαλαν σε ομίλους, τον έφτασαν στους τελικούς κυπέλλου Ελλάδος, το κοινό στην Αρκαδία δεν κουνήθηκε από τον καναπέ. Και αυτό είναι το μεγάλο του παράπονο. Ναι. Okay, είναι μια ομάδα με την οποία είναι συναισθηματικά δεμένη, θα την κρατάνε σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά αυτό πια δεν τους ψήνει. Ας πούμε, περισσότερο τους ψήνει στην Τρίπολη, ας πούμε, και γενικά τους ψήνει το project γυναικείο ποδόσφαιρο, που πιστεύουν ότι μπορεί να έχει μέλλον. Φέτος ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ζόπαρε. Στο πρωτάθλημα γυναικών. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Μάλιστα οι επενδύσεις είναι σημαντικές εκεί. Και πιστεύουν ότι αυτό είναι το επόμενο project που πρέπει να τρέξει στην Ελλάδα, και ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει μέλλον στην Ελλάδα και ότι κάποια στιγμή θα είναι και πολύ αναγνωρίσιμο, θα φέρνει και λεφτά. Το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, για να το λέμε πιο σωστά. Ναι, το ποδόσφαιρο γυναικών, θα φέρει λεφτά στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη συμβαίνει πια. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα. Δηλαδή το Emirates γεμίζει το ένα Σαββατοκύριακο για τους άντρες της Άρθρα και το άλλο Σαββατοκύριακο για τις γυναίκες της Άρθρα. Όταν λέμε γεμίζει, γεμίζει κανονικά. Πάνε 50.000 άνθρωποι και βλέπουν ποδόσφαιρο γυναικών. Okay, με πολύ χαμηλότερο εισιτήριο. Πιο κάτω και από το μισό. Αλλά όταν βρίσκουν νόημα 50.000 άνθρωποι να πηγαίνουν να κάνουν το γυναικό να βλέπουν ποδόσφαιρο γυναικών και να πληρώνουν εισιτήριο, καταλαβαίνουν οι ομάδες ότι εδώ υπάρχει μια μπίζνα πολύ σοβαρή. Και κάποια στιγμή, όπως όλα, έτσι και αυτό θα έρθει και στην Ελλάδα. Στα δικά μας μεγέθη, προφανώς. Στην Αγγλία πηγαίνουν 50.000 και βλέπουν ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά πηγαίνουν και, ξέρω εγώ, κατά μέσο όρο 700.000 κάθε Σαββατοκύριακο, 800.000 πως είναι, και βλέπουν ποδόσφαιρο αντρών. Mm-hmm. Εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Ναι, είναι. Ζω για αυτή τη στιγμή, πραγματικά ζω για αυτή τη στιγμή, γιατί θα υπάρξει και, πώς το λένε, καινούργια έτσι, προσπάθεια για συνθήματα από αυτούς που θα πηγαίνουν στην Ελλάδα. ναι, εκεί το πάω κατευθείαν, γιατί στα αυτά είμαστε καλοί προς το παρόν. Ναι. Ωραία, για πες. Να φτάσουμε να σχολιάζουμε δηλαδή αυτήν την ώρα γυναικείο ποδόσφαιρο, μάλλον το γυναικών. Πρωτάθλημα γυναικών πω, πω. Το πρωτάθλημα γυναικών, ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Να σου δώσουμε να καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα γυναικών έχει τηλεοπτική στέγη, έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν έχει το πρωτάθλημα της Super League 2 τηλεοπτική στέγη. Δεν υπάρχει κανάλι που δείχνει τους αγώνες της Super League 2. Κάτσε, τις προάλλες είδα. Που να δείχνει το τις προάλλες είδα ένα τρέιλερ, νομίζω, στο Action 24 είδα ότι θα δείχνανε ένα μάτς γυναικών. Όχι ένα, δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο δύο παιχνίδια. Α, καλά θυμάμαι, ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Ναι, και μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι, ναι. Πέρα, το πήραν όλο το πρωτάθλημα. Μόλις. Το πρωτάθλημα της Super League 2 δεν έχει. Πώς το λένε. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανήκει, υπάγεται, ξέρω εγώ, προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, για συνέχισε. Σοφότερος έγινα, ναι. Σε σχέση με το πρωτάθλημα της Super League 2, δεν ξέρω τι νούμερα κάνει, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω παρατηρήσει. Προφανώς δεν κάνει καλά νούμερα. Δεν μπορεί να κάνει καλά νούμερα το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, ακόμη. Αλλά το ότι παίζει στην τηλεόραση ελεύθερα είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Να, είδες.
Μια καλή επένδυση. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει καλή ομάδα. Άιντε πάλι με τα κουμπιά. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Χρόνια τώρα. Ναι. Φέτος έχει δυναμώσει πάρα πολύ θεωρητικός. Γιατί είχα πριν κανένα μήνα μια κουβέντα με μια κυρία που το ξέρει άψογα το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα που το αμφισβητεί τα ενία του ΠΑΟΚ. Και η δεύτερη ομάδα που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και έχει μεγαλώσει πολύ το budget της και επενδύει πολύ είναι η Αστέρα Τρίπολης. Αλλά και οι άλλες ομάδες έχουν, δηλαδή ο Όφη έχει καλή ομάδα στις γυναίκες. Αρκετές ομάδες που ασχολούνται πια ενεργά με το ποδόσφαιρο γυναικών. Μπράβο. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν... Πάω παίζει και προγραμματικά Champions League, δεν είναι Έχει. Ναι, αυτό που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα είναι να αρχίσουμε να φέρνουμε πολύ αξιόλογες ξένες παίκτριες. Γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας ότι εκεί θα αρχίσει να αλλάζει το επίπεδο αρκετά. Αλλά για να συμβεί αυτό, okay, εκεί οι επενδύσεις πρέπει να μεγαλώσουν υπερβολικά. Εσύ έχεις παρακολουθήσει ποτέ αγώνα γυναικών, ολόκληρο? Βεβαίως έχω παρακολουθήσει. Βεβαίως. Σε τι φάση, έχασες στοίχημα? Και διαζώσεις. Έχω πάει στη Ριζούπολη και έχω δει αγώνα της Εθνικής Ελλάδος. Είπαν οι κόρες ότι ήθελαν να πάνε να δούνε και πήγες και εσύ? Όχι. Μόνος μου, με μια φίλη μου που ναι. Ας πούμε ότι έχει και άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Ναι, μάλιστα. Με μια φίλη μου. Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, το ακούω, το ακούω. Γιατί κλείσαμε το δρόμο το. Ναι, το ακούς. Το ακούω, το ακούω. Δηλαδή σε έχω ικανό να κάνεις και αυτό το πράγμα. Εντάξει, προφανώς και ο Βασίλης ο Ζαμπράκος το ξέρει αυτό το πράγμα, έτσι. Το γνωρίζει. Εντάξει, τώρα μην φανταστείς ότι είμαι έξυπνο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Όχι. Ή μην φανταστείς ότι κάθομαι και βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο στο άξιο ποδόσφαιρο γυναικών. Όχι. Σου είπα, έχει τύχει να παρακολουθήσω. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Δηλαδή το πρόσφατο Μουντιάλ γυναικών. Που το έδειχνε και ο Αντένα, είδα 4-5 παιχνίδια, όχι ολόκληρα, μεγάλα κομμάτια. Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Αυστραλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Να τα ακούτε οι υπόλοιποι παντρεμένοι όταν φτάσετε στο επίπεδο του Τσόκου, θα βλέπετε και, βλέπετε και γυναικείο ποδόσφαιρο στο σπίτι σας. Για να γλιτώσετε. Αν θεωρείτε ότι είναι normal. Θέλω να σου πω ότι το δικό μου σπίτι είναι η διάζουσα περίπτωση, διότι στο δικό μου σπίτι. Παίζει να βλέπει περισσότερο ποδόσφαιρο η γυναίκα μου από μένα. Οπότε κατάλαβες, δεν είμαι. Δεν είμαι μέτρο σύγκριση. Όχι, δεν είσαι, εντάξει. Δεν είμαι ένα normal κανονικό σπίτι. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το γνωρίζω και όλα το καταλαβαίνω. Και αν δεν βλέπει περισσότερο από μένα, που για επαγγελματικού λόγου η αλήθεια είναι ότι βλέπω πολύ, σίγουρα βλέπει πολύ και το βλέπει και πολύ πιο φανατικά από μένα 100%. Τι λέει, ρε φίλε. Δηλαδή το πινελίκι πάει σύννεφο. Έλα ρε φίλε, τι ωραίο είναι αυτό τώρα που λες. Σύννεφο. Mm. Εγώ δεν ρίχνω τόσο πινελίκι βλέποντας μπάλα. Εγώ, εμένα οι κεραίες μου ή τέλος πάντων οι πληροφορίες μου μέχρι τώρα ανέφεραν ότι στο γραπτό λόγο δεν υπάρχει δεύτερη. Αλλά για το προφορικό δεν το ήξερα. Πινελίκι. Δηλαδή εγώ βλέπω Arsenal και χάνουμε. Η Κουντούρη βλέπει Liverpool και χάνει, γιατί είναι Liverpool. Και Liverpoolάκι. Ναι. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, και έχει κάνει και τη μία μου κόρη, τη μεγάλη Liverpool. Κατάλαβες, τέτοια έχουμε πάθει. Μου ξέφυγε το παιδί. Μια χαρά, ναι, τώρα εντάξει. Να πηγαίνει στο σχολείο και να λέει είμαι Arsenal, κρίμα είναι, εντάξει. Κρίμα το κορίτσι, δηλαδή. Κρίμα. Λοιπόν, να σου πω. Τώρα Μπάκος και Καϊμενάκης, τώρα που κάνουμε την κουβέντα, βγάζω μια διαστροφή. Επειδή το τελευταίο διάστημα είναι. Υπάρχουν έτσι. Εσύ τώρα τελευταία ψάχνεις να βρεις αγοραστή για τον Άρη. Ακριβώς. Ρε, πού πήγες? Πώς το κατάλαβες, ρε φίλε? Μα δεν κάνεις τα δουλειά. Όταν εμφανίζεται κάποιος από τον Καμίνσκι, αυτό το τρομερό και φοβερό που ήρθε, πέσωσε τις ταβέρνες στο Αγρίνιο και έφυγε. Και τα ξενοδοχεία. Και με ρώτησες καλά ο Καμίνσκι με τέτοια επιφάνεια γιατί δεν παίρνει τον Άρη. Θα είχε φεσώσει τη μισή Θεσσαλονίκη. Από Βλαντίνικα και Μπουγατσάνικα μέχρι
μέχρι σπα. Όχι, από Φέσκια είμαστε συνηθισμένοι. Έχουμε κάνει, έχουμε δουλέψει στην προπόνηση σε τέτοια μπόλικα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Ανοσία έχουμε. Τώρα που το είπες, εκείνη η φοβερή που είχαν έρθει για τον Άρη με τα μουσια, ρε, τι ήτανε, οι Άραβες, τι ήτανε, πριν χρόνια πολλά. Ναι, ναι, ρε, εσύ, ναι. Θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία με τα μουσια, η τύπη που πήγε το φέσομα, έπαθα μετά. Ναι, δεν του είχαν πει ότι πρέπει να κρατάει από κάτω ή να είχα βάλει κανένα 2-3 χατοπετσέτες και έσταζε ο γύρος και του είχε κάτσει και εκεί και στο πόλο που φορούσε. Το μπλουζάκι όταν βγήκε έξω. Είχε γίνει, έχουμε περάσει, γι' αυτό σου λέω, δεν μασάμε εδώ πέρα από τέτοια. Από Φέσια, ναι. Ξέρουμε δηλαδή, καταλαβαίνουμε και τα ανεχόμαστε. Να σου πω, όχι, μετά στο προσκήνιο ναι. Βρίσκεται ο Ατζούν. Ο Ατζούν. Ο οποίος θέλει να πάρει κάτι. Τον συζητήσαμε, τον μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Ατζούν. Τον μιλήσαμε τον Ατζούν. Ναι, με αφορμή την ατάκα του Μπέου. Οκ. Okay. Ναι. Τώρα, Μπάκος και Καημενάκης, ας πούμε, το άπλωμα που κάνουν, μήπως γι' αυτό έχουν παρατήσει και τον Αστέρα. Σκέφτονται κάτι άλλο, να πάρουν κάτι πιο δυνατό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αν ξέρεις κάτι, δεν όχι, το... δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Φωναχτά σκέφτομαι. Ναι. Ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί και πρέπει να συνυπολογίσουμε στην κουβέντα μας να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος του Άρη το τελευταίο διάστημα αφήνει να εννοηθεί ότι έχει έτοιμο κάτι δυνατό και θα μας το παρουσιάσει τις επόμενες μέρες. Μάλιστα μας είπε μέσα στις άκρες ότι να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή έχω ξεκινήσει εγώ λίγο διατατικές, λίγο αυτό... Εγώ πάω στο Καφτατζόγλιο, κάνω 2-3 γύρους. Εγώ τη μόνη κουβέντα που ξέρω ότι έγινε είναι αρκετούς μήνες πριν. Είναι με τον Μπρασά. Άλλη κουβέντα δεν ξέρω. Ναι, με τον Μπρασά της Καλαμάτας, ναι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί είπα γύρους, είπες εσύ, μην μπερδευτεί κανένας. Τον Μπρασά της Καλαμάτας λέμε. Ναι. Σωστά, τον ιδιοκτήτη της Καλαμάτας. Είναι ένας Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος υποτίθεται έχει αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Δεν ξέρω να θυμώ και πόσο κιόλας, γιατί δεν τον έψαξε τώρα όταν μπήκε στην Καλαμάτα. Ναι. Το πόσο μεγάλη, αλλά τέλος πάντων μεγάλη. Και ξέρω ότι έχει και προσωπική σχέση μαζί του ο Καρυπίδης. Έχουν, ναι, ναι. Ναι, είναι στα όρια ενός φίλους. Νομίζω μάλιστα ότι ο Καρυπίδης πρόσφατα πήρε και σπίτι στην Καλαμάτα. Α. Αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάρει στο ουρανοξύστη εκεί που ετοιμάζουν, στο ελληνικό. Άστο αυτό, ναι, στο ελληνικό άστο αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό λοιπόν το Μπρασά το ήξερα. Τώρα αυτό που μου λες για Μπάκο Καημενάκη, ούτε το έχω ακούσει. Όχι, ούτε, αυτό που σου λέω, αυτή ήταν μια σκέψη τώρα για γιατί έχουν αφήσει την Άκη τον Αστέρα. Αλλά ότι ο Καρυπίδης λέει ότι σε λίγες μέρες κάτι θα. Ή αφήνει να εννοηθεί ότι κάτι θα μας πει. Ναι. Το συζητάμε δηλαδή στα ενδοοικογενειακά του Άρη, ας πούμε, το ψιλοσυζητάνε αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που λένε ξέρω εγώ να πούμε αλλά δεν λέω, κατάλαβες, τα είχαμε δει. Ναι, αν ήταν ο Ατζούν, επειδή το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω θα έχει βγει αρκετά προς τα έξω, γιατί ο Ατζούν είναι πολύ επικοινωνιακός τύπος και δεν το κρύβει. Το αφήνει να διαρρεύσει για να μην πω το φωνάζει ό,τι κάνει. Ποιο να ρωτήσω. Λοιπόν, όταν με το που πήγε να συζητήσει με τον Ατρόμητο, το διέρευσε. Άρα, αν ο Ατζούν μίλαγε με τον Καρυπίδη, νομίζω κάτι θα είχαμε ακούσει πιο σοβαρό. Ή ότι τέλος πάντων συζητάμε. Γιατί για τον Ατρόμητο τώρα... όταν έγινε από την πλευρά του Ατζούν βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για τον Βόλο... Στον Ατρόμητο μάλιστα... Ναι, ναι. Στον Ατρόμητο μάλιστα ευνηδιάστηκαν. Γιατί εμφανίστηκε στον τύπο ως πολύ προχωρημένο. Ενώ στην πραγματικότητα είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση, ένα πρώτο ραντεβού. Τέλος πάντων, ότι ο Καρυπίδης ψάχνει επενδυτή, είτε να δώσει τον Άρη, είτε να μπει στον Άρη κάποιος, είναι μια πραγματικότητα. Το αν έχει βρει, αν είναι κοντά στο να βρει, αν αυτός που έχει βρει είναι πολύ δυνατός κτλ. Κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά είναι δεδομένο ότι συζητάει. Πιθανόν να συζήτησε και με τον Ατζούν, αλλά σου είπα, δεν ξέρω αν τα μεγέθη του Ατζούν, δηλαδή θέλει να επενδύσει στο ποδόσφαιρο το ελληνικό 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι τέτοιου μεγέθους. Η επένδυση που θέλει να κάνει. Ξανά είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, άλλο Ατρόμητος, άλλο Άρης. Καλά, ναι. Αν είναι κάποιος να πάρει τον Άρη, ξαναλέω, μιλάμε για καλημέρα σας, καλώς ήρθαμε, βάζουμε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι. Για να τον αλλάξει επίπεδο, έτσι. Ναι, βέβαια.
Γιατί πρώτον έχει κάποια χρέη, σημαντικά χρέη. Δεύτερον, γιατί κάτι πρέπει να πάρει ο Καρυπίδης. Τρίτον, γιατί αν πάρει τον Άρη και με τέτοιες φιλοδοξίες και σε τέτοιου μεγέθους επιχειρηματίας, προφανέστατα πρέπει να κάνεις και επενδύσεις στην ομάδα. Δεν λέω καν τα πώς το λένε, προπονητικά κέντρα και τέτοια. Μιλάω για τα καλυστάρα σας, να πληρώσουμε αυτούς εκεί που χρωστάμε, τις παίκτες που χρωστάμε, τις παλιές αμαρτίες, να τακτοποιηθεί ο κύριος Καρυπίδης για να μας δώσει τα ΜΠΑΕ, να τακτοποιηθεί η ομάδα και να κάνουμε και ορισμένες μεταγραφές για να τους αλλάξουμε επίπεδο. Αυτό είναι καλημέρα σας, 20 εκατομμύρια επιταγή ημέρας. Μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Αλλά πραγματικά χρειάζεται κάποιο μεγάλο πορτοφόλι. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν ψάχνει κάτι απλό ο Καρυπίδης. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε κύριε, σας χαιρετάμε. Θα σας ξαναπούμε πάλι αύριο παρέα με την Όμπεν, όπως τα λέμε κάθε μέρα, την κορυφαία εταιρεία στον χώρο του στοιχηματικού. Όμπεν και Τσόχο ξανά αύριο 3 και 10. Γεια σας κύριε Ζαγόρα. Γεια σας κύριε Τσόχο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.